Εσύ θα έβλεπε τη Ραμόνα κριτική επιτροπή στο Marcel Rocks. Γιατί να το δείτε. Εγώ έχω φύγει. Όχι, είσαι εδώ. Δηλαδή θα έβλεπε την κριτική επιτροπή Κουδουνάρη Ραμόνα Γαβαλά. Θα σου άρεσε εσένα. Θα σκούσει κι εσύ κανένα βέτο. Τι βέτο να σκούσω, καλέ. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι πράγματα. Δεν τρελαίνε, σαν καταλαβαίνω. Σαν νικήτρια θα στεκόταν πάντω. Ναι, μπορεί επειδή είσαι νικήτρια, ναι, να μπορούσε να το κάνει. Γιατί για να είναι νικήτρια σημαίνει ότι ξέρει κάποια πράγματα. Οπότε... Τι έχει όμως γνώσει, πιστεύεις. Αλλά επειδή έχω μια άσχημη εμπειρία, θεωρώ ότι δεν είναι αντικειμενική. Οπότε. Για να μην την έχουν πάρει, λογικά έχει και να μεταξύσει. Δεν ξέρω. Ναι. Είχε γραφτεί ότι θα συμμετέχει. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Μιλάω θέμα καθαρά αντικειμενικά. Δεν μιλάω τώρα θέμα να πω. Δεν την ξέρω την κοπέλα, ρε παιδί μου. Δεν την ξέρω. Την ξέρω σαν νικήτρια του My Style Rocks, ότι είναι η κοπέλα. Δεν έχετε μιλήσει ποτέ. Δεν έχετε συναντήσει. Δεν την ξέρω την κοπέλα με το ζόρι να την ξέρω. Δεν την ξέρω. Δεν την έχω δει ποτέ στη ζωή μου, δηλαδή. Πάρε ένα τηλέφωνο, σου δώσω το κινητό. Με το ζόρι. Πείτε ένα καφέ. Τέλο πάντων, απλά νιώθω ότι όταν ένα άνθρωπο απλά προκαλεί για να προκαλεί ότι. Δεν υπάρχει λόγος για παρακάτω. Μα απλά να είχαμε να λέγαμε και να πούμε κάτι. Α, να έρθω εγώ, Ζαρίφη. Ναι, βέτο. Αυτό που φοράς δεν... Αχ. Δεν. Δεν, αφού ήρθα εγώ στην δουλάβα σου που κοιμόσουνα και μπήκα μέσα, ρε παιδί μου. Τώρα μην το αρνείσαι. Σου κάνει μα μην το αρνείσαι. Το ξέρω. Μην το αρνείσαι, γαμώτο. Εγώ άλλο θέλω να σε ρωτήσω πριν φύγεις. Είχε γραφτεί ότι θα είσαι και εσύ ο Marcel Rocks ως συμμετέχουσα, ισχύει αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρει τη Ραμόνα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν ξέρει και για σένα. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μα δεν είναι κάτι. Έχω έρθει σε επαφή με την παραγωγή. Παιδιά, δεν είναι κάτι. Δεν ξέρει δηλαδή εκεί πέρα, ξέρει κανείς. Γιατί από ό,τι κατάλαβα. Καταρχήν, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Θα καθυστερήσει να ξεκινήσει, όπως ξέρω. Εσύ θα ήθελες να είσαι, εν πάση περιπτώσει, άσχετα τι έχετε σκεφτεί. Το My Style Rocks πραγματικά είναι μια τρομερή πρόκληση. Τώρα, ειλικρινά, ναι. Είναι μια τρομερή πρόκληση. Είναι κάτι το οποίο έχει αγωνία, έχει να κάνει πράγματα. Έχει και θεωρώ ότι δεν είναι κάτι που είναι μακριά από μένα. Ναι. Έχει να κάνει με το styling, έχει να κάνει με τη μόδα. Είναι και το αντικείμενό σου. Ψάχνομαι με πολλά πράγματα, ειδικά τον τελευταίο καιρό.